και το εξής. Εάν οι Γάλλοι, που παρεξανευτήκατε όταν στο κατηγορείο για τον ειδικό ρόλο υπήρχε μια γυναίκα ηθοποιός αυτές τις υποψηφιότητες. Στην επόμενη κατηγορία θα κάνετε τρελό κέφι, θα το γλεντήσετε. Ή τα βραβεία πλέον καθιερώσει πως χωρίζουν υποψηφιότητες ανάλογα με το δηλωμένο φύλλο του ρόλου και όχι με τον ηθοποιό που παίζει. Και χωρίς να κάνετε διακρίσεις ανάμεσα σε εσείς ή τρανς ρόλους. Τώρα, συγκεκριμένα στην κατηγορία του γυναικείου ρόλου, να πούμε ότι είναι πιο κολυμπαθή στη θέση μου. Ναι, γιατί σπάνια υπάρχουν αρκετοί λεσβιακοί ή αμφιγυναικοί ρόλοι για να γεμίσουν στην κατηγορία. Έτσι και φέτος στην κατηγορία έχουμε 4 λεσβιακούς και αμφιρόλους, ένα τρανς ρόλο. 2 gender fact γυναικείους ρόλους προηγουμένως από άντρες. Που τυχαίνει και 2 να είναι πειραίτριες. Κάποιο μήνυμα εκεί. Ίσως. Το ερώτημα που παραμένει ότι γιατί φέτος από τις 34 που είπα στάσεις, μόλις 4 είχαν λεσβιακούς ρόλους. Γιατί να παρουσιάζουν λεσβίες στο Εθνικό Θέατρο. Δώστε μας λεσβία στο Εθνικό Θέατρο. Καταλαβαίνουμε. Οι υποψηφιότητες, ωστόσο, για την ερμηνεία σε γυναικείο ρόλο είναι η Αθηνά Λεξικούλου, μάζι. Μαζί του το Μάντρας και πρωταγωνιστής και κολλητός του φίλος, Ορφέας Αποστήτης. Το ιδανικό ανεκπλήρωτο μπρόμανς του θεάτρου, αν υπάρχει κάποιος. Όλοι ο μπρόμανς αυτό. Δεν θα μιλήσει μας λίγο, με προσπέρασα. Με ανεκπλήρωτα τα λάθα. Τα φάμε. Μικρές περιοχές που βρισκόμαστε στο μεταξύ μας και αυτή είναι ακόμα μία που θα μας πει λίγο. Πέρσι μάλιστα, ας πούμε, θα πάρει το βραβείο, θα αφιερώσει σε αυτόν, γιατί παίζαμε μαζί, θα πει το κύμα του πόδου. Θα αφιερώσει, είναι έφτη, δεν ξέρω, Μαρία Φιλίνη, όταν ήμασταν 10 μέχρι 12, την ξαδέρφη μου τη Μαρία, την ξαδέρφη μου την Αναστασία, που για 2 περίπου χρόνια προσπαθούσαμε να καταλάβουμε το φίλο μας μαζί. Μετά μας σταμάτησε η μητέρα μου, άσχημα. Αλλά υπήρξαν αυτά τα 2 χρόνια που πολλές φορές θα σκέφτομαι. Ήθελα επίσης να σας ευχηθώ